Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Οι αγανακτισμένοι διαδηλώνουν στην ΑΕΚ για τους παραφουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος. Από τις τσουκτερές χρεώσεις κάηκαν αρκετοί συμπολίτες μας, όπως πολύ εύστοχα γράφει σήμερα δημοσίευμα στην εφημερίδα Πολίτης. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Τσουλόφτας από την Αρχή Ηλεκτρισμού. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Καλημέρα κύριε Κυπρανού, καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Ο κύριος Τσουλόφτας είναι βοηθός διευθυντής αγορών στην ΑΕΚ και είναι έτοιμος να απαντήσει και στις δικές σας τις τηλεφωνικές απορίες, φίλες και φίλοι. Ανοίγουμε λοιπόν και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Αρχίζουμε από το γεγονός ότι σήμερα διοργανώνεται μια εκδήλωση διαμαρτυρίας γύρω στο μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού σε όλες τις πόλεις. Μια πρωτοβουλία μέσω του Facebook. Τι ενημέρωση έχετε και το σχόλιο σας επ' αυτού? Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δηλώσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, κύριε Κυπριανού, ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού καλωσορίζει και επιζητεί κάθε μορφή επικοινωνίας με τους πελάτες της. Θεωρούμε ότι η επικοινωνία είναι και ωφέλιμη και επιβεβλημένη. Η Αρχή Ηλεκτρισμού είναι ένας δημόσιος οργανισμός, ανήκει στον Κυπριακό λαό, είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του Κυπριακού λαού και είναι υπόλογη στον Κυπριακό λαό για οτιδήποτε έχει σχέση με τις δραστηριότητες της. Ο Κυπριακός λαός όμως έχει πάθει ηλεκτροσόκ από τις χρεώσεις των τελευταίων δύο μηνών. Και όχι μόνο. Κύριε Κυπριακού, κατανοούμε πλήρως τις διαμαρτυρίες των συμπολιτών μας, των καταναλωτών. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν μας βρίσκει αντιμέτωπους, μας βρίσκει σύμμαχους στον ίδιο αγώνα για καταπολέμηση της ψηλής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Αρχή Ηλεκτρισμού προβληματίζεται περισσότερο από κάθε άλλο και στεναχωρείται περισσότερο από κάθε άλλο για αυτήν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες σκληρές πραγματικότητες που δεν αντιμετωπίζονται με συναισθηματισμούς. Ναι. Τα δεδομένα τα έχουμε αναλύσει. Είναι γνωστά τα δεδομένα τα οποία οδήγησαν σε αυτούς τους ψηλούς λογαριασμούς. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Πρέπει συλλογικά να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υψηλής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, εύκολες λύσεις. Είναι ευπρόσδεκτοι οι καταναλωτές και οι πολίτες γενικά να διαμαρτυρηθούν και να έρθουν στα γραφεία μας. Θα τους καλωσορίσω. Οι πολίτες όμως ζητούν και περισσότερη διαφάνεια. Οι χρεώσεις είναι εκεί και είναι δεδομένες. Δυστυχώς. Όμως οι πολίτες μεταξύ άλλων ζητούν αυτό που αναφέραμε και στην περασμένη μας συνάντηση, περισσότερη διαφάνεια ως προς το πώς υπολογίζεται η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Ζητούν σύγχρονες διαδικασίες, διότι υπάρχει αμφισβήτηση. Αντιλαμβάνεστε ότι ο τρόπος προσέγγισης, τον τρόπο καταμέτρησης, δηλαδή υπολογίζουμε ότι βάσει της προηγούμενης διμηνίας καταναλώσαμε τόσο ηλεκτρικό ρεύμα και ουσιαστικά χρεώνουμε στο περίπου, αυτό λένε οι συμπολίτες μας, αυτό δημιουργεί κάποια ερωτηματικά και κάποιες αμφιβολίες. Πρέπει να πούμε όσον αφορά τη διαφάνεια, θα πρέπει να πούμε, κύριε Κυπριανού, ότι ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η τιμή, τελική τιμή του ηλεκτρισμού, είναι μια πάρα πολύ αυστηρή διαδικασία η οποία ελέγχεται πάρα πολλές φορές εσωτερικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής Ηλεκτρισμού και από διάφορους εξωτερικούς φορείς, με πρώτη στην τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, καθώς επίσης και άλλες αρχές όπως είναι η ηλεκτρική υπηρεσία. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την τελική χρέωση δεν είναι αρμοδιότητα καθαρά της Αρχής Ηλεκτρισμού. Είναι μια συλλογική απόφαση, ο μαθηματικός τύπος ο οποίος χρησιμοποιείται στο συνυπολογισμό της τελικής. Γίνονται λάθη? Δεν νομίζω να γίνονται λάθη. Δεν είστε σίγουρος όμως? Είναι πάρα πολύ απιθανό να γίνονται οποιαδήποτε λάθη, κύριε Γιώργο. Αυτό που έχετε αναφερθεί είναι στον κατεκτήμηση υπολογισμό. Αυτό συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι λειτουργοί της αρχής δεν έχουν πρόσβαση στους μετρητές. Είναι είτε οι περιπτώσεις που είναι οι μετρητές κλειστοί σε σπίτια που δεν είναι κατοικημένα, είτε σε υποστατικά που ενδεχομένως υπάρχουν επικίνδυνοι σκύλοι κτλ. Μα γιατί να μην καταγράφεται η χρέωση όπως καταγράφεται, ας πούμε, και στην κατανάλωση του τηλεφώνου? Ναι. Απευθείας με ένα σύστημα πληροφορικής
για να υπάρχει έτσι άμεση καταγραφή είναι και πιο οποία... σύγχρονος τρόπος, αν θέλετε, είναι καταμέτρησης. Την οποία δεχόμαστε, μάλιστα. Είμαστε στην πάμε διαδικασία. Να απαντήσουμε τηλέφωνο γιατί έχουμε πολλούς φίλους που περιμένουν. Είναι ο κύριος Κλεοβούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Κλεοβούλου. Ναι, καλημέρα. Λίγο ο περισσότερο ήχο στο στούντιο, παρακαλώ, για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε Κλεοβούλου. Ναι, καλημέρα. Το τηλεφωνικό μου φυσικά δεν έχει να κάνει με τον κύριο, με τον καλεσμένο σας, διότι και αυτός είναι υπάλληλος της ηλεκτρισμού και αυτός περιμένει τα 3.000 ευρώ να πληρωθεί να ζήσει την οικογένειά του. Αλλά ήθελα να δω, ο κύριος Φράσου μείωσε το μισθό του στο μισό στο 50%. Χρειάζονται ηλεκτρική, η αρχή ηλεκτρισμού χρειάζεται τον εξοπλισμό καινούριων αυτοκινήτων για να διακινούνται οι υπαλλήλοι του και τα αυτοκίνητα να κάθονται όλη μέρα στο πάρκινγκ της αρχής ηλεκτρισμού. Για το Μαρί δεν γνωρίζαν ότι τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο δεξιά-αριστερά έπρεπε να μην υπήρχε κανένας κίνδυνος. Ποιος από αυτούς έκαθισε φυλακή και έρχονται να αυξήσουν το ηλεκτρικό 8% για την έκρηξη στο Μαρί. Στο Μαρί, κύριε, δεν υπήρχε φυσική καταστροφή. Υπήρχε μια εγκληματική ενέργεια και πρέπει όλο το κόστος να το τραβήξει η κυβέρνηση η οποία ευθύνεται για αυτήν την εγκληματική ενέργεια. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάμε στον κύριο Γεωργιάδη. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, αν μπορείτε να χαμηλώσετε λίγο την τηλεόρασή σας για να μπορέσουμε... Ναι, καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να παρακαλέσουμε τους φίλους τηλεθεατές να μην αφήνουν ανοιχτή την τηλεόραση όταν συνομιλούμε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, να απαντήσουμε στα σχόλια του κύριου Κλεοβούλου για να πάμε και στις γραμμές μας συνέχεια. Αναφορικά με την αντιμυσία του Πρόεδρου της ΑΕΚ, θα ήθελα να πω ότι ο Πρόεδρος είναι μη εκτελεστικός Πρόεδρος, δεν αμείβεται για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Νομίζω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν ένα μικρό συμβολικό ποσό ως έξω παραστάσεως, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αμείβονται μισών κανονικών όπως θα έπαιρνε κάποιος εκτελεστικός πρόεδρος ή εκτελεστικός διευθυντής. Είναι μη εκτελεστική πρόεδρη και μη εκτελεστική διευθυντές όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα δεν θεωρώ ότι προσθέτει οποιαδήποτε επιπρόσθετο κόστος στα λειτουργικά έξω της αρχής ηλεκτρισμού. Όσον αφορά το Μαρί, εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε πει κατά κόρον. Η αρχή ηλεκτρισμού το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι δεν είχε γνώση του κινδύνου. Είχαμε διαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες αρχές του κράτους, από το πιο επίσημα χείλη του Υπουργού, ότι τα υλικά είναι αδρανή. Οι ιδιώτες ασφαλιστές είχαν επιθεωρήσει τον χώρο και εντός της αρχής ηλεκτρισμού και στο βασιλικό και τον περιβάλλοντα χώρο και είχαν αναλάβει τον κίνδυνο. Άρα η κριτική επ' αυτού θέμα νομίζω είναι λίγο άδικη, διότι είχε κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα αρχή ηλεκτρισμού, έχει προστατεύσει την περιουσία της, την έχει ασφαλίσει, οι ασφαλιστές έχουν δεχτεί τον κίνδυνο και έχουν ήδη αρχίσει και τις πληρωμή των αποζημιώσεων. Άρα η κριτική επ' αυτού νομίζω ότι όσον αφορά την αρχή ηλεκτρισμού νομίζω είναι λίγο άδικη, κυρία Κυπριανού. Και η άγνοια του κινδύνου είναι ενοχή. Η άγνοια του κινδύνου είναι ενοχή, ωστόσο είμαστε σε έναν κράτος όπου υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες και αρμόδιες αρχές. Ο κάθε κατεργάρης των μπάνκων. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι να πούμε στο στρατόπεδο τι υπήρχε. Υπήρχε Υπουργείο Άμυνας. Αν μας ακούει κάποιος ξένος που γνωρίζει για την έκρηξη στο Μαρί και σας ακούει να λέτε ότι είμαστε σε ένα κράτος που υπάρχουν αρχές και υπάρχουν και υπηρεσίες και αρμοδιότητες, θα σταυροκοπιέται αν είναι χριστιανός ορθόδοξος με τον τρόπο που ξέρουμε, αν είναι καθολικός με τον τρόπο που σταυροκοπιούνται οι καθολικοί. Κύριε Κυπρανού, υπάρχουν Θα πάμε να ακούσουμε και άλλα τηλέφωνα, γιατί πρέπει να δώσουμε λόγο στους τηλεθεατές. Είναι ο κύριος Γιώργος. Καλή σας μέρα, κύριε Γιώργο. Ναι, καλημέρα. Σας ακούμε. Εγώ ακούγοντας τούτα ούλα για τους διονκωμένους λογαριασμούς, διαρωτώ με μήπως ζω σε κάποιον άλλον κόσμο, καθότι σίγουρα υπήρχε μια αύξηση αναπόφευκτη στην κοστολόγηση του ρεύματος. Εγώ έχω 5 μωρά στο σπίτι, έχω 2 καταψύκτες, ένα ψυγείο, ηλεκτρικό φούρνο, όλα όσα χρειάζεται μια 7-μελής οικογένεια και ο μεγαλύτερος λογαριασμός τον οποίο πλήρωσα είναι 135 ευρώ. Εγώ θέλω να πω ότι ο Κυπρέος πλέον έχασε το φούσουλα του. Λοιπόν, έχουμε και εμείς χρηματιστικά στο σπίτι, προσπαθούμε να αντέξουμε το κρύο όσο είναι δυνατόν
περνούμε με μια σοπούα του καζού και κάνουμε σωστή χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν ο καθένας μας δεν αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης και να ζήσουμε όχι με τον τρόπο τον οποίο θα ήθελαμε να ζούμε, αλλά να κάνουμε ο καθένας περικοπές πρώτα-πρώτα να γλιτώσουμε την τσέπη μας, οδεύουμε προς ολική καταστροφή. Τούτα ήθελα να πω. Ναι, είπατε ότι έχετε 5 παιδιά. Μάλιστα. Και ότι έχετε όλες τις ηλεκτρισκευές και πληρώσατε μόνο 135 ευρώ. Μάλιστα. Ο πιο ψηλό λογαριασμό τον οποίο πληρώσαμε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Πάντως, τέλος πάντων, είναι άξιο απορίας αυτό που λέτε, διότι κάποιος για να καταναλώσει με αυτή την... είστε 7 άτομα στο σπίτι, 135 ευρώ, και με κλειστές τις πρίζες που λέει η κουβέντα κάποιος, 135 ευρώ θα τα πληρώσει. Σας λέω εγώ ότι ερωτούμε αν εγώ ζω σε κάποιον άλλον κόσμο, διότι δεν ζούμε ούτε προσγειοπάροχα, αλλά ούτε δημοπαθούμε μέσα στο σπίτι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κύριε. Έχουμε εγώ, και άλλον τηλεθεατή. Ο κύριος Ανδρέας. Καλημέρα κύριε Ανδρέα. Ναι, καλημέρα σας. Σας ακούμε. Βασικά, ας δεχτούμε ότι οι αυξήσεις είναι αναπόφευκτες και τα λοιπά και τα λοιπά, τα οποία, εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται στην ΑΕΚ. Μια άλλη ερώτηση θέλω να κάνω. Με τις διευκολύνσεις που λέει ότι κάνει η ΑΕΚ, γιατί δεν το κάνουμε, απλώς το κάτι άλλο. Όταν πάει ένας καταναλωτής για υψηλών λογαριασμών, ας πούμε 500 ευρώ, 1000 ευρώ, όπως πληρώνουν οι περισσότεροι, ένα μέσον όρο, γιατί δεν δέχονται να πληρώσουν με δύο μηνιαίες ζώσεις, ας πούμε, τον λογαριασμό, να δώσει τα μισά τον ένα μήνα, τα μισά τον άλλο μήνα. Καπρά του που συνέβη τον περασμένο την ημία, πήγα στην αίσθηση ότι δεν γίνεται αυτό. Αφού λένε ότι θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο, να σκάβουν μια διευκόλυνση αυτή. Νομίζω έχει γίνει μια διευθέτηση επ' αυτού. Θα με αυτοδιευκρινίσει ο κ. Σουλοφτής. Αυτό με το μηνύο που σου βγάζει μέσω δώρων, πώς θα πληρώνεις με τον μήνα. Μάλιστα. Να δώσεις δύο μηνύες, δώσεις ένα δικαιώσεις. Θα απαντήσουμε στο ερώτημά σας σε πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε και την κυρία. Καλή σας μέρα, κύριε. Η κυρία Παναγιώτα Νικολαίδου είναι στο τηλέφωνο. Καλή σας μέρα, κυρία Νικολαίδου. Ήθελα να μιλήσω για το ρεύμα. Βεβαίως. Αυτή η κατάσταση, εγώ πληρώνω 80. Το πολύ είναι 90, τώρα να πληρώσω 200. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Είμαι μία από τις ευάλωτες, από τους ευάλωτους της... Είστε συνταξιούχος, συνταξιούχα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Να πληρώσω εγώ 200 τώρα? Πού να τα βρω? Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε να ακούσουμε και άλλους τηλεθεατές. Να απαντήσουμε στον κύριο Ανδρέα, ο οποίος είχε αναφέρει αυτό το θέμα με τον διακανονισμό για την πληρωμή. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου κάποιοι καταναλωτές προέρχονται στα γραφεία μας και ζητούν να γίνουν κάποιες ευκολίες πληρωμής. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, κύριε Κυπριανού, γίνεται μια διευθέτηση. Δηλαδή, μπορεί ένας λογαριασμός. Αναλόγως της περίπτωσης, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα οι λειτουργοί στα κέντρα εξυπηρέτησης. Προσπαθούν κάθε περίπτωση να την αντιμετωπίζουν ξεχωριστά και με βάση τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης. Ωστόσο, νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα εάν κάποιος ζητήσει να πληρώσει ένα λογαριασμό που είναι καθυστερημένος σε δύο δόσεις. Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ξανά το σχέδιο έκδοσης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος με ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, αλλά επειδή είναι αρκετά ενδιαφέρον, θα ήθελα, έχουμε λίγο χρόνο, να το ξαναναφέρουμε και τώρα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να ενταχθεί σε αυτό το σχέδιο, το οποίο του παρέχει, με το οποίο η Αρχή Ηλεκτρισμού εκδίδει ισόποσα μηνιαία τιμολόγια. Έτσι ξέρει ο καθένας, με βάση την κατανάλωση του προηγούμενου έτους, το ακριβές ποσό για τους επόμενους 12 μήνες, και έτσι αυτό διευκολύνει και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι εάν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που κάποιος αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες, είμαστε πάντοτε πρόθυμοι και δεκτικοί και δείχνουμε κατανόηση, και στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να γίνει μια διευθέτηση, αναλόγως όμως, όπως έχω πει, και της κάθε περίπτωσης. Μάλιστα. Πάμε να απαντήσουμε και στην κυρία Λοΐζου που περιμένει στο τηλέφωνο. Καλή σας μέρα, κυρία Λοΐζου. Καλημέρα σας. Με αυτά που ακούμε θα βαθύει το κεφάλι σήμερα. Εγώ θέλω να πω για την πεθερά μου που είναι κάτω
έχει ένα δωμάτιο, είναι 90 χρονών, έχει μία λάμπα στην κουζίνα αντιφυκαημένη, ένα δωματιάκι, ούτε εμπάνιο, ούτε και πήρωνε 70 ευρώ και τώρα ήρθε 140, το διπλάσιο ρεύμα. Μόνο με ένα φως στην κουζινούλα της και στο δωμάτιο της. Τίποτε άλλο δεν έχει, γιαγιά. Μα δεν ακούσατε προηγουμένως, ο κύριος με πέντε παιδιά λέει και αυτός και η γυναίκα του 135 ευρώ. Ο κύριος με πέντε παιδιά μπορεί να ζει στο, δεν ξέρω σε ποιο χωριό να είναι, δεν ξέρω αν βάζει το πλυντήριο του, δεν ξέρω αν λένε. Και μ' αφήστε πολύ, και μ' αφήστε να αρχίσουν το ρεύμα. Η κόρη μου δε, κύριε, λείπουν όλη μέρα. Πάνε η ώρα 10 το βράδυ στο σπίτι και πληρώνουν 500, ήρθε το ρεύμα 500 ευρώ. Πώς είναι δυνατόν να μην όλη μέρα να λείπεις, να πιένεις το βράδυ σπίτι να κοιμάσαι, να ανάψεις δύο την τηλεόραση σου, άντε το θερμοσύφου να μισή ώρα, μία ώρα, και να πληρώσεις 500 ευρώ, δύο νεαρά παιδιά. Πώς θα τα βγάλουν, εγώ είμαι άνεργη αυτή τη στιγμή, δεν είμαι μόνο ο σύζυγός μου. Και μου ήρθε το ρεύμα 300 ευρώ, που προσέχω τα πάντα. Μάλιστα. Αν είναι οι ζημιές του Μαρή και θα τις υποστεί ο κόσμος, είναι τελείως άδικο. Άδικο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Κερής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σας ακούμε. Ναι, με το ρεύμα, εγώ είμαστε δύο νομάτι, τρία έξω νομάτι, αλλά πιο έμεινα. Δεν παντρευτήκαν τα κομπενούκια, δεν έβσαν 4-5 κομπενούκια, 5 κομπενούκια. Και το ρεύμα που πλήρωσα τελευταία φορά είναι 106,2 ευρώ, 2 σέντ. Όμως πρέπει να οικονομήσουμε το ρεύμα. Οι λάμπες μου εμένα είναι ειδικές να μην τρώνε ρεύμα πολύ. Μάλιστα. Όταν είμαι μέσα στο κουζίνα οι λάμπες οι άλλες κλείουν. Και έχω μόνο τη λάμπα της κουζίνας. Όταν είμαι στην κρυματοκάμαρη, στην κρυματοκάμαρη. Άμα είναι να θέλω να ψω το αεροσύμφωνο, σαν τώρα που έχει χειμώνας και να βράσω, 10 λεπτά πριν να πέσω, το δωμάτιο γυρίσκεται εντάξει. Μάλιστα. 10 λεπτά όμως, όχι παραπάνω. Πολύ καλά. Λοιπόν, ο κύριος Πιερής, νομίζω... Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ κύριε Πιερή. Μόνο να το οικονομήσουν το ρεύμα ο κόσμος. Πολύ σωστά. Νομίζω ο κύριος Πιερής αποτελεί πρότυπο για όλους μας, κύριε Κυπριανού. Έχει οικονομικές συσκευές στο σπίτι, τις χρησιμοποιεί με σύνεση, με πάρα πολύ οικονομικό τρόπο. Έχει εγκαταστήσει οικονομικούς λαμπτήρες για το φωτισμό του. Άρα νομίζω δείχνει και τον δρόμο ο κύριος Πιερής πως πολλοί από εμάς μπορούν να εξοικονομήσουν ηλεκτρισμό, γιατί υπάρχει σκληρή πραγματικότητα της αυξημένης τιμής. Ωστόσο έχουμε εμείς έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε τους ψηλούς λογαριασμούς, και αυτός είναι με την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα. Έχουμε και άλλους τηλεθεατές. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα. Εσείς μιλάτε. Καλημέρα σας. Αν μας ακούει ο φίλος τηλεθεατής. Ναι, αλλό, καλημέρα. 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 Θέλω να πω το κυρίο, είπε ότι έχει ασφάλεια, λέει. Και θα πληρώνουν, λέει, απλώσουν η ασφάλεια, λέει. Για τη ζημιά στο Μαρίλι. Γιατί βάλουν χρόνο στην καλό παραπάνω ρεύμα, αυτό θέλω να μάθω. Να το εξηγήσω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Το θέμα της ασφάλειας είναι ένα θέμα το οποίο το εξηγήσουμε λίγο, κύριε Κυπριανού. Προκαλεί πολλά ερωτηματικά, διότι μπορεί η αρχή ηλεκτρισμού να πάρει τα λεφτά, αλλά στο τέλος οι ασφαλιστικές εταιρείες θα κινήσουν αγωγή στο κράτος. Ενδεχομένως, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό είναι μια εικασία μας. Αυτό έχει δημοσιευτεί, νομίζω. Εντάξει, αλλά... Και θα πάρουν. Μπορούμε να πούμε για το τι υπάρχει τώρα. Αρκετές χιλιάδες ευρώ. Έχει θέσει έναν εύλογο ερώτημα ο τηλεθεατής. Εφόσον θα πληρώσουν οι ασφάλειες για την ανοικοδόμηση του βασιλικού, γιατί υπάρχει αύξηση, αυτή η αύξηση που έχει επιβληθεί αναφέρεται προφανώς στο 96%. Και θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες πληρώνουν για το κόστος ανοικοδόμησης του σταθμού, δηλαδή επιδιόρθωσης των ζημιών. Πέραν αυτού υπάρχει το αυξημένο κόστος παραγωγής από τις προσωρινές γεννήτριες τις οποίες έχει ενοικιάσει η αρχή ηλεκτρισμού μέχρι να επιδιορθωθεί ο βασιλικός, μέχρι να επιδιορθωθούν τα ειδικές μας εγκαταστάσεις, και αυτόν το αυξημένο κόστος που προέρχεται από τις προσωρινές γεννήτριες, οι οποίες δεν είναι ούτε οικονομικές ούτε έχουν τόσο σύγχρονες όσο είναι οι εγκαταστάσεις του βασιλικού, αυτό είναι το αυξημένο κόστος στο οποίο αναφέρεται το 696%, η αύξηση του 696%, κύριε Κυπριανό. Άρα υπάρχει εδώ μια... είναι εύλογο
η απορία του τηλεθεατή μας. Ναι, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα κληθούν να πληρώσουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Αυτό το ποσό αφορά την επιδιόρθωση των ζημιών και όχι το αυξημένο κόστος παραγωγής από τις προσωρινές γεννήτριες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε σε πόσες τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, η κυρία Γεωργούλα, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Κυρία Γεωργούλα. Ακούτε? Τώρα σας ακούμε, ναι. Ναι. Έχω και καταπτύχτη, έχω πλυντήριο μπιάτων, ναι, μαγειρεύω με ρεύμα και μάσκια και φούρνο. Ναι. Και έχω και 4 εγγονάκια, μαγειρεύω για 6 άτομα την ημέρα. Κάθε μέρα. Και είστε μου το ρεύμα 150 ευρώ. Δεν καταλάβω δηλαδή πώς το καταφέρνουν και κάποιου 1000 ευρώ και φκένουν και διαμαρτύρονται. Γιατί να μην κάνουμε οικονομία εφόσον η πατρίδα μας έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν καλά παραδείγματα. Κυρία Μαρία, η κυρία Μαρία συνέχεια. Εγώ, κοιτάξτε, το καλοκαίρι εγώ πάντα πληρώνω 300 ευρώ και μου ήρθε τώρα και τον εξανακοίταξα το λογαριασμό γιατί πληρώνεις 144 ευρώ. Βάζω κάθε μέρα φούρνο, 3 πλυντήρια την ημέρα. Έχω, μα τι δεν έχω, σιδερώνω κάθε μέρα. Και μου ήρθε τόσο. Και απορώ που τα ακούω και μου το λέει αυτού που περιμένει. Λάζω, περίμενε κόρη μου, εμένα τόσο είστε, μεν ακούετε. Το καλοκαίρι πληρώνω πολλά. Και έβαλα και 800 ευρώ πετρέλαιο. Ως τώρα, που έχω θέρμα. Μάλιστα, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε. Μάλιστα. Τώρα είναι, θα τρελαθούμε. Δηλαδή, στο τέλος της μέρας θα μας πείσουν κάποιοι ότι έχουν μειωθεί οι τιμές του ηλεκτρικού αντινάκη. Όχι, κύριε Γιώργο, καθίστατε. Διότι εκ των πραγμάτων τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Καθίστατε φανερό. Υπάρχει αναμφισβήτητη δραματική αύξηση. Όσο και αν μας λένε κάποιοι ότι οι τιμές ήρθαν μειωμένες, αυτό δεν μπορεί να το είναι απλά μαθηματικά. Κύριε Κυπέρο, υπάρχει μια αύξηση συγκρινόμενη με πέρσι, την ίδια περίοδο, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 30%. 30%. Όμως, ορισμένοι τηλεθεατές έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα. Αν κάποιοι πλένουν στο χέρι, αν κάποιοι μαγειρεύουν στον τζάκι, δεν ξέρω. Δηλαδή, κανείς δεν παροτρύνει κανένα να πλένει στο χέρι. Εξοικονομώ ενέργεια δεν σημαίνει στερούμε, δεν σημαίνει αποποιούμε τις ανέσεις ευκολίες μου. Απλά σημαίνει χρησιμοποιώ τον ηλεκτρισμό με πιο συνετό τρόπο, χωρίς να στερούμε οτιδήποτε, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να σπαταλώ τον ηλεκτρισμό, μάλιστα, διότι είναι ένα πολύτιμο αγαθό. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε σε μια τελευταία τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Εγώ έχω μια αντίθεση. Γιατί δεν κάνουν οι ηλεκτρικοί μας το σύστημα της Αγγλίας. Το σύστημα της Αγγλίας, δηλαδή. Ναι. Σου λέει, το ρεύμα σου είναι 25 στο unit. Και όσα unit καταλύσεις, καταναλώσεις, τόσα θα πληρώσεις. Εδώ παίρνουμε τον λογαριασμό και σου λέει, στα 100 units πληρώνεις 25 ευρώ περίπου. Το φορολογεί. Από τα 100 ευρώ και πάνω πάει στα 200 άλλη φορολόγηση. Και όταν έρθει στο τελικό ποσό, ξανά φορολόγηση. Εμείς συνάστομαι στο τελικό, πληρώνουμε 3 φορολογίες. Μάλιστα. Και μετά έρχεται η αύξηση που μας προσθέσαν, άλλα αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος προτείνει μια νέα μέθοδο, εν πάση περιπτώσει, μέτρησης κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Να πούμε ότι ο τρόπος χρέωσης είναι κλιμακωτός, δηλαδή οι πρώτες μονάδες είναι πιο φθηνές και... Και πάει λέγοντας. Πάει λέγοντας για να διευκολύνει και να αυτούς οι οποίοι δεν καταναλώνουν πολύ ηλεκτρισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς επειδή θα παρακολουθούμε την όλη κατάσταση, εισηγούμε ότι αν καθιερώσουμε αυτό το θέμα, τουλάχιστον τώρα που είναι στην επικαιρότητα και είναι ένα θέμα που αφορά όλα τα νοικοκυριά, εκτός από τους 2-3 φίλους μας που πήραν τηλέφωνο και τους ήρθε μειωμένο το ηλεκτρικό, δεν ξέρω, εδώ μπορεί να γίνει και λάθος. Λοιπόν, ψάξτε το. Τώρα,
Αν καθιερώσουμε λοιπόν μια φορά την εβδομάδα να έχουμε μια τηλεοπτική συνάντηση, νομίζω ότι θα δώσουμε πολλές απαντήσεις στους φίλους τηλεθεατές. Παραπάνω κύριε Κυπριανού, ότι αρχή ηλεκτρισμού επιζητεί και καλωσορίζει και επιδιώκει επικοινωνία με τους καταναλωτές, με τους πελάτες της, και είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε και να δεχτούμε εισηγήσεις και να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία προσφέρουμε με μια καλή αφύτρομη επικοινωνία με τους πελάτες μας. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Σε λίγο, φίλες και φίλοι.